Σε κάθε περίπτωση, το Πάσχα είναι κάτι το οποίο τις επόμενες ημέρες θα συζητηθεί εξαντλητικά με βάση όλα τα στοιχεία και με κατανόηση πλήρης την ανάγκη όλων μας για μία αλλαγή, αλλά και με πλήρη κατανόηση στο γεγονός ότι ο ιός δεν αντιλαμβάνεται τίποτα από αυτά που ζούμε και με τη σκέψη μας πάντοτε, ξέρετε, στους 5.000 νοσηλευόμενους, στους 850 διασωληνωμένους, στις χιλιάδες γιατρών και νοσηλευτών που τους φροντίζουν, ανάμεσά τους και στους 200 που πριν από ένα μήνα σχεδόν επιστρατεύτηκαν και που δεν γνωρίζουν ακόμα πώς θα τους ξημερώσει η Πέμπτη που συμπληρώνεται ο μήνας που εκλήθησαν να προσφέρουν αυτές τις βοήθειες. Ούτε Πάσχα στο εξοχικό, αν κάποιος έχει σπίτι. Αυτό είναι λογικό. Αν μπορεί να γίνει, δεν έχει διαφορά. Ίσως μάλιστα να είναι και θετικό. Αλλά πρέπει να δούμε τεχνικά να είναι εφικτό. Αυτή τη χρονική στιγμή θα πρέπει να θυμόμαστε ότι εάν παρά τα μέτρα έχουμε συνωστισμούς, ενδεχομένως μετά την άρση των μέτρων να έχουμε περισσότερους συνωστισμούς. Όλα αυτά μας πηγαίνουν δυστυχώς πίσω. Κατανοητό αυτό το οποίο μου αναφέρεται. Είναι απολύτως κατανοητό. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ασφαλές το να αφήσουμε την προσπάθεια αυτή τη χρονική στιγμή επειδή κουραστήκαμε. Γιατί αυτό λέμε εν ολίγης, ότι κουραστήκαμε. Αυτό όταν συνέβη το 1919, ναι, αλλά σε παρόμοια το περίοδο, Πρόεδρε, όταν βλέπουμε τις πλατείες γεμάτες, το μη χείρον θα είναι ένα τέταρτο μεγάλο σφοδρό κύμα, σαν αυτό που είδαμε τότε. Σε κάθε περίπτωση, η προσέγγιση είναι να μπορέσουμε με έναν ανθρώπινο τρόπο να προχωρήσουμε ομαλά προς το καλοκαίρι, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για όλους μας.